Καλησπέρα και καλώ ήρθατε. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στι 107 και 4. Ξεκινάει η εκπομπή του All About Aris uh, on air. <laughs> Μόλι ήρθε και ο Χρυσανθός εδώ πέρα, θριαμβευτή. Άντε, κύριε Τσαλτίδη, να πούμε τι θα γίνει. Ακούσαμε αυτό το πολύ ωραίο χαλί τη της, uh, της εκπομπή. Έλα, έλα να πει για το, για το χαλί που έχει επιλέξει. <laughs> Δεν ξέρω, αγνοείται. <laughs> αρκ... Πώ έπαθε κάτι. Όχι, πήρε νωρίτερα εδώ στη γραμματεία ναι. του Λίμπερο τηλέφωνο και ενημέρωσε ότι θα αργήσει λίγο γιατί, γιατί είναι τώρα στο αυτοκίνητο. Και πού ήταν πριν. Δεν ξέρω. Με ποια ήταν μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι έχει και σοβαρή σχέση αυτό το ναι. άτομο να πούμε, Υποτίθεται. Με πολλέ. <laughs> <laughs> λοιπόν, βάλαμε το Γιάννη μέσα στο ξεκίνημα. Γιατί θα πήγε για μπάσκετ ο Γιάννη και θα φύγει. Πρέπει να πάει στο γήπεδο. Έτσι, αλήθεια είναι αυτή. Άρα, ίδιο. θέλουμε <σοπότες> Ενημέρωση, τα τελευταία νέα από την ομάδα. <μιλίκια> <σοπότες> να μα δώσει το ρεπορτάζ του, του μπάσκετ. <σοπότες> και μετά Ρε, να έρθουν στο... και οι καθυστερημένοι <σοπότες> εδώ πέρα, αν είναι δυνατόν. <σοπότες> <σοπότες> Απολύεσαι. Απολύεσαι, βέβαια. Φεύγουν πέντε παρατέταρτο. Συγγνώμη κιόλα, φιλέ, α πούμε που δεν ήσουν στην ώρα σου. Απίστευτο. 5 και 25. Καλά, το μισθό σήμερα ο Γιάννη θα τον πάρει. Λοιπόν. Πε το ρεπορτάζ του μπάσκετ εδώ στο, στο, συνάδελφο και ερχόμαστε να πούμε εμεί τα ποδοσφαιρικά. Βεβαίω. Λοιπόν, α, να, ξεκινήσουμε με μπασκετάκι. Βλέπω εδώ, είμαστε λίγο ανοργάνωτοι. Ξεκινήσαμε σήμερα, δεν πειράζει. Θα α, μπούμε με μπάσκετ, καθώ σήμερα στι 7.30 ο Άρη υποδέχεται την α, Νίσνη στον α, δεύτερο αγώνα του Β' προκριματικού γύρου του Basketball Champions Λινγκ, Η κίτρινη του Βαγγέλη Αγγέλου, οι οποίοι προέρχονται από νίκη στην α, Ρωσία με 65 63 μια νίκη η οποία θα μπορούσε να είχε έρθει και με μεγαλύτερη διαφορά αν η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου δεν έκανε κάποια λαθάκια στο τελευταίο δεκάλεπτο και έδινε έτσι την δυνατότητα στην Ίσνη να μαζέψει την διαφορά και να επανέλθει στην διεκδίκηση της νίκης. Παρ' όλα αυτά και αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει τον Άρη σήμερα καθώς οι παίκτες δεν θα μπουν χαλαροί στο παρκέ ε, Μήπω μπορούμε, Γιάννη, μου λίγο να κατεβάσουμε τα, τα ακουστικά, γιατί. Τα, τα δικά του, όχι τα δικά μου. Εγώ τα, μια χαρά. Τα ακούω λίγο δυνατά. Τώρα είμαστε μια χαρά. Ωραία. Ε, αυτή η εξέλιξη λοιπόν, ε, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ε, στο, στο Νόβγκοροτ ε, στη Ρωσία, θα βοηθήσει τους ε, παίκτες του Αγγέλου, οι οποίοι θα χρειαστεί και σήμερα να δείξουν την ε, κατάλληλη προσοχή, την κατάλληλη συγκέντρωση, την κατάλληλη σοβαρότητα, προκειμένου ε, να πάρουν την νίκη και να σφραγίσουν την ε, πρόκριση στο γάμα προκριματικό γύρο του Basketball uh, Champions League. Uh, γιατί σε μια διαφορετική περίπτωση, αν η διαφορά Νίκο μου είχε ξεφύγει εκεί στου uh, 13-15 πόντου που ήταν σχεδόν καθ' όλη την uh, διάρκεια του αγώνα, η αλήθεια είναι ότι θα υπήρχε μια σχετική χαλαρότητα. Αν και με τον uh, Βαγγέλη Αγγέλου, uh, η αλήθεια είναι ότι uh, ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει Α, χαλαρότητα γιατί ο κότς του Άρη είναι λάτρης των λεπτομεριών δεν αφήνει ποτέ τους παίκτες του να, α, να ξεφύγει έτσι το, το μυαλό τους και τους θέλει 100% έτοιμους πνευματικά και σωματικά προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν α, στις απαιτήσει του, του αγώνα Αγωνιστικά προβλήματα α, για τους κίτρινους δεν υπάρχουν α, όλοι οι παίκτες κανονικά Βρίσκονται στην uh, διάθεση του Βαγγέλια Στο πρώτο ματ στην uh, Ρωσία, ο μοναδικό παίκτη από πλευρά Άρη, ο οποίο δεν πήρε χρόνο συμμετοχή, ήταν ο Δημήτρη Βεργίνης. Και αυτό για λόγου uh, τακτική, όπω uh, μα ενημέρωσαν από την uh, ΚΑΕ, ο έμπειρο Γκάρ uh, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στο παιχνίδι στην Ρωσία. Σήμερα πιστεύω ότι θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ο Δημήτρη Βεργίνη. Απλά για λόγου τακτική, ο Βαγγέλη Αγγέλου επέλεξε να μην τον χρησιμοποιήσει στο πρώτο μάτσα απέναντι στου Ρώσου. Και σήμερα πιστεύω που έτσι τον κράτησε και πιο φρέσκο. Θα του δώσει κάποια λεπτά συμμετοχή για να συνεισφέρει και αυτό από την πλευρά του στο παιχνίδι τη ομάδα. Αγωνιστικά προβλήματα λοιπόν για τον κόουτ Αγγέλου δεν υπάρχουν. Ο προπονητής του Άρη περιμένει και σήμερα από τους παίκτε του να βγάλουν αυτή την ένταση, αυτή την ενέργεια, αυτό το πάθος στην άμυνα προκειμένου να κρατήσουν εκτός ρυθμού τους αντιπάλους τους, να τους οδηγήσουν σε λάθη και γενικότερα να πάνε το ρυθμό Uh, του παιχνιδιού εκεί που, βουλε... που uh, βολεύει τους, uh, τους ίδιους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νίσνη στο πρώτο παιχνίδι κατάφερε να βρει ρυθμό μόλις στα τελευταία 8 λεπτά της τέταρτης uh, περίοδου και εκεί έδειξε uh, η ρωσική ομάδα και την uh, ποιότητα που διαθέτει κυρίως με τον Κέντρικ uh, Πέρι, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός το ρόσον στην, στην επίθεση. Μόλις βρήκε ρυθμό ο συγκεκριμένος παίκτη και άρχισε να βάζει στην, στην, επίθεση σε συνδυασμό φυσικά και με τα 16 λάθη που έκανε ο Άρης συνολικά στο, στο παιχνίδι συνετέλεσε στο να πέσει η διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο και σε μια φάση η Νίσνη έφερε και την απόσταση στο ένα σουτ, στο ένα δίποντο ε, αλλά ευτυχώ για τον Άρη οι τελευταίες α, βολές α, του Γκριγόρη δεν βρήκαν α, στόχο Και έτσι η ομάδα απέφυγε την ισοπαλία Γιατί Νίκο Παπαδόπουλε αν α, έλυγε η ισοπαλία το παιχνίδι θα έλυγε Δεν θα είχαμε παράταση γιατί μιλάμε για διπλά παιχνίδια Οπότε μετράει η διαφορά Θα είχαμε δηλαδή ένα ποδοσφαιρικό στοιχείο μέσα Α, μέσα στο, στην όλη μπασκετική α, και θα ξεκινούσαμε πάλι από το 0. και θα πάλι α, από το μηδέν mm. όχι ότι βέβαια τώρα αυτό το συνδύο α, δίνει έτσι κάποιο ισχυρό πλεονέκτημα στον Άρη απλά έδειξαν οι παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου ότι είναι ανώτερη ομάδα έδειξαν ότι είναι στα μέτρα τους uh, οι Νίζνοι και αν παρουσιαστούν σοβαροί και συγκεντρωμένοι θα μπορέσουν να πάρουν μια εύκολη uh, νίκη. Okay. Σήμερα ο Άρης ο οποίο περιμένει και τον κόσμο του στον Ιγκαλισχόλ στο περιμένει από τους uh, φίλους της ομάδας uh, να δώσουν δυναμικό παρόν και να υποστηρίξουν την προσπάθεια των uh, παικτών, να του δώσουν την κατάλληλη όθηση προκειμένου η ομάδα να φτάσει στην, uh, στην νίκη και να σφραγίσει ουσιαστικά την, την πρόκριση στον γάμα προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, εκεί όπου α, περιμένει η Παρτομπίτσε, η ομάδα από την α, Τσεχία, η ομάδα η οποία πέρσι α, έφτασε μέχρι τους α, τελικούς του τσεχικού πρωταθλήματος α, με την Νίμπουργκ Η Νίμπουργκ βέβαια είναι σε ένα α, εντελώς διαφορετικό επίπεδο στο πρωταθλήμα της α, Τσεχίας, είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια Τσεχία και κατάφερε να πάρει για μία ακόμη χρονιά τον, τον τίτλο. Η Παρτουμπίτσα έκανε την προσπάθειά τη και, βρίσκεται στην, στην προκριματική φάση του Basketball Jumpers Loom και περιμένει σήμερα το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα ανάμεσα στον, στον Άρη και την Ισνη για να ξέρει ποιο θα είναι Πότε είπαμε ο τα παιχνίδια. Ε, το πρώτο παιχνίδι του γάμου προκριματικού γύρου είναι στις, ε, στις, 1 Οκτώβρη, τη, τη Δευτέρα, τη δευτέρα δηλαδή. Και ο επαναληπτικό είναι στι 4. Ξέρουμε τι έδρε. Ε, γιατί για τον Άρη, ας πούμε. Νομίζω μου διαφεύγει. Θα το θα το δούμε μετά. Μου διαφεύγει, το θα το δούμε, θα το, θα το τσεκάρουμε. Το αλλά διάλειμμα. έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν βγει ακόμα το οι έδρε. Αυτό το, είναι θετικό το για τον Άρη. Ναι. Ναι. Γιατί προέρχεται από διαδοχικά ταξίδια. Για να πάμε στην Τσεχία στο δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Το είχα πει. Είχε βγει η Γεωργία Ρωσία και είπα: Άμα θε, Γιάννη μου, πάνε Γεωργία Ρωσία με δικά σου έξοδα. Σωστό. εμεί θα πάμε στην Τσεχία. Ήταν πάντω ειδικό για τον Άρη να γίνει το πρώτο παιχνίδι, αν με το καλό περάσει η ομάδα, στο παλέτ τη Δευτέρα. Γιατί έχει συνεχόμενα ταξίδια και υπάρχει και μια κούραση και από αυτό το κομμάτι σίγουρα. Και γιατί να μην γίνει ανάποδα ρεφιλέ. Πάντω, ό,τι λέει αυτό που λέει ο Χρυσάνδο για Τσεχία, όταν είχαμε πάει. Στο Ο στο... Κουλέης Ανθός, σκέφτεται διαφορετικά. Λοιπόν, <laughs> προς είναι αυτό που λέει. <laughs> πέρσι που είχαμε πάει στο Νίμπουργκ, όχι πέρσι, πρόπερσι, συγγνώμη, όταν είχαμε πάει στο Νίμπουργκ και είχαμε κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ εκεί πέρα, ρωτώντας... Έχει πέρα σας 30 πόντους εννοείς. <laughs> ναι, αλήθεια είναι αυτή. Τζαμπα... κανονικά εδώ. Ναι, αλήθεια είναι αυτή, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Δύο λεπτά πριν το τέλο, α πούμε, πρόσεξε. Σε εκείνο το. Να τρόπο να σα κόψω την πασχετική σα παγκόσμια. Σε εκείνο το ματ, χάναμε περίπου 18-19 πόντου δύο λεπτά πριν το, το τέλο. Και αρχίζει να ανεβάζει απόδοση ο κάμιγκ. Κάνει κάτι, λέει, δικά του εκεί πέρα. κάτι εφορμήσει προ προς το καλάθι, το κατεβάζουμε στου δύο. Εφορμίσεις. Και μετά χάνει ε, ο. ο, 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 ο Καβαδά, νομίζω ήταν. Ναι, ο Καβαδά. Χάνει ένα καλάθι από κάτω μόνο του, στο τέτοιο. Δεν ισοφαρίζουμε και στο διαθέσιμο χρόνο μα κάνει ένα 12-0 σερίνι Ήμπουρκ και κάπου εκεί τελειώνει το, το, το πανηγύριο. Δηλαδή. Αυτή είναι χειρότερη από την Ήμπουρκ, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εκεί στην Τσεχία, αν εξαιρέσει την Πράγα και αυτό το λένε και οι ίδιοι οι Τσέχοι, όλα τα υπόλοιπα μέρη δεν πολύ αξίζουν για να πα, δηλαδή, να δει έτσι, να, να, ακουγόμαστε μόνο διαδικτυακά αυτή τη στιγμή. υπάρχει μια διακοπή δεμα στο χορτιάτι, έχει του αέρε εκεί πέρα πάνω. Ο ξενοφών. Μόλι πέσαμε ήρθε ο πύρο αμέσω. Κατευθείαν. Οπότε να το εκμεταλλευτούμε να πάμε στο break κατευθείαν. Και να επιστρέψουμε αμέσω μετά. Πάμε στο break και επιστρέφουμε με τα ποδοσφαιρικά μα. Έγινε ένα ψιλοχαμό στην Καθώς είχαμε ένα σοβαρότατο επεισόδιο ε, ανάμεσα στον ε, κύριο Σπανό και τον πρόεδρο του Λεβαδιακού αν ε, ε, είδα σωστά ε, αναφορικά με την αναδιάρθρωση ε, και υπάρχει μια ε, αναστάτωση σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειε σε ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί και το θέμα για τους ξένους διαιτές το θέμα που έχει θέσει η ΠΑΕΑΡΙΣ με την επιστολή της πριν από λίγες μέρες και περιμένουμε να δούμε να έχουμε νεότερα σε λίγο από, από εκεί. Ε, συνηθισμένα τα πραγματάκια. Αυτά που πλακώνονται οι εξαιρετικοί αυτοί κύριοι που ε, διάγουν ως παράγοντες στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. με να δούμε τις λεπτομέρειε και αν όμως έπεσε ξύλο ή απλά ήρθαν στα λόγια οι συγκεκριμένοι. Πάντως εδώ βλέπω στο 10 ξύλο στο Συμβούλιο της Super League. Ε, φαίνεται να ήρθαν και στα χέρια Με τον Κωνσταντίνο Κολοκυθά Ο ομόλογος του λέει Πρόεδρος του, του Λεβαδιακού Λοιπόν πάμε στα, πάμε στα δικά μας Πάμε στα του Άρη Πάμε στην προετοιμασία για το παιχνίδι Με τον, με τον Αστέρα Τρίπολης Ένα μάτς το οποίο είναι ε, Ιδιαίτερα σημαντικό Ένα μάτς το οποίο ε, Σίγουρα ο Άρης Θέλει ε, και πρέπει Να, να κερδίσει ε, Ένα μάτς το οποίο ε, οι κυτρινόμαυροι ε, το έχουν αμέσως μετά το παιχνίδι με τον, με τον Πάο uh, αλλά πρώτα ε, νομίζω ότι είναι καλό να βούμε ε, λίγο Τζόνι, να δείξουμε λίγο στον Τζόνι που είναι ο Σιώπης για να ακούσουν οι φίλοι μας τον uh, Σιώπη, τον πρωταγωνιστή, έναν εκ των πρωταγωνιστών ε, το τι είπε ο, 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 χαφ του Άρη το αμυντικό χαφ του, του Άρη στο επίσημο κανάλι του Άρη, στην, στο Άρη TV, μίλησε αναφορικά με το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και το παιχνίδι με τον, με τον που προηγήθηκε. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν καλό να ακούσουμε πρώτα τον αθλητή και εν συνεχεία να σχολιάσουμε και αυτά που είπε αλλά και. Ε, γενικότερα να πούμε τα σχολεία και μας να δούμε και πώς ακριβώς θα παραταχθεί η ομάδα στο παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή. Είμαστε έτοιμοι, Τζόνι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε σιώπη και επιστρέφουμε. Μανώλη, μια απαιτητική εβδομάδα ολοκληρώνεται την Κυριακή με το παιχνίδι κοντά στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Άρης έχασε στα Γιάννα σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν άγγιζε να χάσει. Έφερε η Σοπαλία στην Τούμπα μέσα σε βδομάδα για το κύπελο σε ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούσε και να κερδίσει. Τώρα είναι ο Αστέρα Τρίπολη. Αυτή η εβδομάδα πώ κύλησε και πώ περιμένει να τελειώσει. Εντάξει, είναι όπω είπε, μια πολύ απαιτητική εβδομάδα. Ε, στη φετινή σεζόν είναι η πρώτη αυτή η εβδομάδα, γιατί είναι και το κύπελο. Ε, θα ξεκινήσουμε με τα Γιάννα. Όπω είπε, θα μπορούσαμε να πάρουμε την Σοπαλία. Τώρα σπανόν στο παρελθόν. Έγινε ένα. Ντέρμπι μετά από τέσσερα χρόνια που το περιμένουμε όλοι και ο κόσμο μα. Δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Αν και το αξίζαμε, πιστεύω, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά θα κρατήσω από αυτό το μάτς ε, το ότι η ομάδα κατάφερε και γύρισε ένα αποτέλεσμα μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα και με έναν μεγάλο αντίπαλο. Έτσι χτίζεται, χτίζονται οι μεγάλε ομάδε. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Αυτό πιστεύω που φτιάχνουμε παιχνίδι με παιχνίδι είναι την ομοιογένεια και το τακτικό μα κομμάτι. Και πιστεύω ότι παιχνί, παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι. Τώρα, όσον αφορά την Τρίπολη, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πολύ ψηλά. Έμπειρη ομάδα, με έμπειρου παίκτε. Εμεί πρέπει να κοιτάξουμε όμω το, το δικό μα κομμάτι. Πρέπει να κάνουμε αυτά που μας θα, θα μα πει ο προπονητή. Και πιστεύω στο τέλος και με τη βοήθεια του κόσμου μα που θα είναι δίπλα μα, θα καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε, την νίκη. Συν της άλλης ήταν και μια εβδομάδα στην οποία χρειάστηκε να γίνει και μια ειδική διαχείριση κυρίως και από εσάς μες στα με τον προπονητή. Διότι ήταν η πρώτη ήταν στα Γιάννενα και ήταν πολύ κοντά το παιχνίδι κυπέλου που ήταν πολύ δύσκολο. Πώς το διαχειριστήκατε μέσα στα ποτητήρια το μεσοδιάστημα. Ε, εντάξει, για μένα καλό ήταν που ήταν γρήγορα ένα παιχνίδι. Γιατί άμα ξέραμε ότι είχαμε χάσει και είχαμε παιχνίδι ξανά το Σαββατοκύριακο, εκεί θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο η διαχείριση. Ε, τίποτα, τελείωσε το μάτς, ε, ξέραμε ότι έχουμε απέναντί μας μετά τον ΠΑΟΚ και κοιτάγαμε μόνο τον ΠΑΟΚ. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κάθε παιχνίδι πάμε για την νίκη. Είμαστε δηλαδή μια ομάδα καινούρια που πιστεύετε ότι χρειάζεται πολλά παιχνίδια στα πόδια της και σε κοντινή απόσταση για να αποκτήσει την ταυτότητα που ψάχνει. Ε, ναι, όταν βλέπεις ότι χτίζεται μια καινούρια ομάδα με πολλούς καινούριου καινούριους από τον κορμό νομίζω είναι ελάχιστη από την περσινή ομάδα. Ε, λογικό είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα βλέπετε ότι υπάρχει πολλή ποιότητα, αλλά αυτό που σου λείπει είναι ομοιογένεια. Και ομοιογένεια χτίζεται με τα παιχνίδια, χτίζεται με τι προπονήσει, χτίζεται όσο περισσότερο ρυθμό έχει ο κάθε παίχτη. Και το ίδιο κομμάτι είναι και το τακτικό. Ε, παιχνίδια χρειάζεται η ομάδα, όσο πάει βελτιώνεται όλο και περισσότερο και απλά να υπάρχει υπομονή. Η ομάδα θα βρει το δρόμο τη. Ο Αστέρα Τρίπολη έχασε δύσκολα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, στα ντέρμπι που έδωσε και με τον Πάουκ και με τον Ολυμπιακό δείχνει να είναι μια ομάδα καλουδουλεμένη. Α, τι περιμένει την Κυριακή να συναντήσετε με την ομάδα τη Τρίπολη, Περιμένω μια ομάδα που θα έρθει εδώ για να χτυπήσει το παιχνίδι. Δεν είναι ομάδα που θα κάτσει και θα περιμένει. Είναι μια ομάδα που τη αρέσει το παιχνίδι, τη αρέσει να έχει την κατοχή. Ε, αυτό εμά μα αρέσει γιατί οι ομάδε που θέλουν να παίξουν μα βοηθάνε και σε εμά στο παιχνίδι μα. Πιστεύω θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Εμεί θα είμαστε συγκεντρωμένοι 100% και με τη βοήθεια, όπω είπα και του κόσμου, θα πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Είναι άλλη αίσθηση να παίζει στο γεμάτο και τη Μανώλη. Είναι πιστεύω μοναδική αίσθηση. Εγώ προσωπικά αυτό δεν το ξάρισε. Και έχει βρεθεί σε Πανιόνιο και Ολυμπιακό μεταξύ άλλων ο Σιώπης έτσι. Όταν λοιπόν αναγνωρίζει ε, κάποια πράγματα και μιλάει με τον τρόπο τον οποίο μιλάει, αντιλαμβάνεται και ο καθένα την σημασία για ένα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με ε, τον Σιόπη και τα όσα είπε και για τον Μπάουκ και για το παιχνίδι με τον Αστερά Τρίπολης. Στο οποίο, Νίκ, τι έχουμε τώρα, έχουμε αλλαγέ, προβλέπονται αλλαγέ. Οι αλλαγέ θα είναι σε σχέση με την Τούμπα ή σε σχέση με τα Γιάννενα. Ε, δεν έδειξε κάτι σήμερα η ε, δεν νομίζω να δείξει και αύριο κιόλα. Γενικά ε, δεν δείχνει. Γενικά δεν δείχνει και δεν το κάνει ούτε στι στιμένε φάσει που δουλεύουν συνήθω οι προπονητέ την τελευταία μέρα πριν το παιχνίδι και εκεί έχει πολύ εγκατεμένα τα πράγματα. Ε, δική μου αίσθηση είναι ότι θα διατηρήσει αυτό το 4-3-3. έχει απέναντί του μια ομάδα που παίζει πάνω κάτω όπως ο Πάοκ με ένα 4-2-3-1 και οι προπονητέ θεωρούν ότι το 4-3-3 είναι ένα σύστημα που κουμπώνει πάνω στο 4-2-3-1. Ναι. Ε, ε, κατά κάποιο και τρόπο αυτό... είναι μια μετάλλαξη ναι. το για, ένα αυ... το άλλο. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησε και όλα σκόντρα στο 4-2-3-1 του Λουτσέσκου παίρνοντα το κέντρο. ο ε, αστέρα ρίχντας... τι παίζει, ξέρουμε. 4-2-3-1. Α, παίζει, ε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή παιζουν το 4 2 3 -1. Μια πολύ ε, διαφορετική ομάδα από αυτέ που έχει αντιμετωπίσει ο Άρη μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Βγάζω τον Μπάουκ γιατί είναι μια ομάδα που οποία ε, ξεκινάει την επίθεσή της από πίσω, δεν κάνει μακρινές μεταβιβάσεις, ε, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αυτό θα έρθει να κάνει και στο... Δικελίδης. Το έκανε πάντω στο Καραϊσκάκι και το έκανε και στην Ελλάδα. καταλήξω σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το είχε κάνει και με τέτοιο τρόπο έρθει νομίζω ε, και ένα γκολ που είχε πετύχει ο Αστέρα του Ο Τόνσο το όλ. Ο Τόνσο, ναι. Ε, ε, και χάνει άλλη μια φάση είναι... ο τόνσο στο 1-1 ένα, ένα είναι... στο 85, που εκεί είναι να γίνει κηδεία κανονικά. Είναι μια μαδα που παίζει πολύ με την μπάλα κάτω. Ε... Πάνω κάτω προσπαθεί να... να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και ο Άρης και το κάνει τι περισσότερε φορέ, yeah. δηλαδή να παίξει ποδόσφαιρο. Ε... Εντάξει, υπάρχουν δύο σενάρια. Νομίζω το πιο πιθανό και αυτό που θα δούμε εκτό από την Κυριακή για τον Άρη είναι το 4-3-3. Με κάποια ερωτηματικά βέβαια τα οποία υπάρχουν στην. Εντεκάδα. Ε, ο Κουέστα είναι σίγουρο στο τέρμα. Ο Τζανακάκη είναι στο δεξιάκρο τη άμυνα. Θα επιστρέψει. Δηλαδή. Ναι. Ε, τώρα στα στόπερ, ο σίγουρο είναι ο Βέλεθ. Με να δούμε αν θα γυρίσει ο Δελιζή ή αν ο Εριάρα θα διατηρήσει το τον μαύρα. Ε, ο μαύρα δεν ε, ξέρω κατά πόσο, ε, Σε τι θέση είναι και κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε δύο παιχνίδια μέσα σε λίγε μέρε. Καθώ δεν είναι ακόμα 100% έτοιμο, υπάρχει η επιλογή του Δελιζήση για τον Ερέρα ε, και είναι το ένα ερωτηματικό. Ποιος, ποιον από του δύο θα επιλέξει. <σχ> Πάντω, ο Μαύρη Τσεντούπε τα πήγε αρκετά καλά, <κυκυκυκ> όντα σταθερό στον τεμπούτο του με την ομάδα. Ε, τώρα στα αριστερά, τη άμυνα νομίζω ότι εκτό από πρώτη θα δούμε τον Κολάσο. Παίζει μαζί με τον Μενέντεθ ποιο από του δύο θα είναι. Και εφόσον δούμε ένα 4-3-3, θα εξαρτηθεί και από τον ένα από του τρει παίχτε στον χώρο του κέντρου. Αν δηλαδή ο Μπά επανέλθει στο αρχικό σχήμα που νομίζω είναι και το πιο πιθανό, ο Κολάσο θα πάει. Έχει προβάδισμα, δεν θα πω. Θα πάει έχει προβάδισμα, νομίζω, για το αριστερό άκρο τη άμυνα. Ε, σε διαφορετική περίπτωση, αν επιλέξει ο Ερέρα την τριάδα Κολάσο, Σιώπη και Ματίγια. Ε, τότε θα δούμε τον κολάσο αριστερό τη άμυνα. Ε, αλλά έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα χρησιμοποιήσει τον, τον κολάσο και πέρα γιατί είναι και πιο. Ε, έχει παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα από το Μενέντεθ μέχρι στιγμή. Ε, είναι και πιο συνεπής θα έλεγα, ο στα, ο στο, στα, στα, ανασταλτικά του καθήκοντα. Που ήταν αθόρυβο, δεν ήταν άσχημο, δεν έκανε κάποιο μεγάλο λάθο. Ε, τον κολάσο περισσότερο μου άρεσε. Εντάξει, παίζανε και σε διαφορετική θέση. Ναι. Εντάξει είναι πάντω αυτοί οι δύο για το αριστερό άκρο τη άμυνα. Ο Κολάσο και ο Μενέντε. Ο Βαλεριάνο τι έγινε. Ο Βαλεριάνο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Καλά, εδώ μα είπατε μια τρει μέρε θα λήξει. Ε, ε εξελίχθηκε σε μια διάταση και σε κάποιε ενοχλήσεις Η διάταση είναι τρει μέρε. Που ταλαιπωρούσαν τον, τον παίχτη όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα εκτό από πρώτη θα μπει κανονικά σε εκτίμηση mm. και θα είναι και διαθέσιμο για το παιχνίδι των Πανιόνιων. Όχι, είναι πιθανό. Το πιο πιθανό είναι την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ε, εντάξει, μερικέ φορέ είναι και η διαχείριση όχι μόνο από τον ίδιο το προπονητή, από το ιατρικό team και η διαχείριση τη κατάσταση από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ε, ενό τραυματισμού. Δεν είναι πάντα, δεν είναι μονόπλευρο, ποτέ αυτό. Ναι. Ε, στο κέντρο, είπαμε ο Μπάσα, μάλλον με τον Σιώπη και τον, και τον Ματίγια. Ο Σιώπης ο οποίο προσαρμόστηκε περισσότερο στο δεύτερο πύχνο τη Τούμπα, ο Ματίγια, ο οποίο νομίζω ήταν από του κορυφαίου του Άρη του τη περασμένη Τετάρτη. Ε, και αυτό αθόρυβη δουλειά με πολύ καλό κράτημα μπάλα. Τώρα στην επίθεση, γιατί εκεί υπάρχει και το κενό στην 11 και εκεί έχει υπάρχει. να κάνει με την αποσία του Μπρούνο Γκάμα. Ε, στο 4-3-3, θα δούμε την Κίνα να επιστρέψει στην 11 και να παίζει στα άκρα μαζί με τον Ματέο και τον ε, Γιουνέ στην κορυφή. Αν πάει ο Ερέρα σε ένα 4-3-3, το οποίο ξαναλέω για μένα είναι το πιο πιθανό. No. Τώρα αν πάει σε ένα 4-2-3-1 εκεί πέρα λίγο περιπλέγονται τα πράγματα γιατί ε, μειώ, έχεις μία θέση λιγότερη στο κέντρο μια θέση βέβαια περισσότερη στην, στην επίθεση ε, και υπάρχουν πάλι κάποια ερωτηματικά όπως πάλι το ερωτηματικό του partner του Βέλεθ το ερωτηματικό στο αριστερό άκρο της άμυνας ποιος θα είναι μαζί με το σιώπη στο χώρο του κέντρου, το δίδυμο ο Ντιγκινής στο 4-2-3-1 θα επιστρέψει και πάλι στην έναν αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επιλέξει ο Ρέρα το Μαρτίνε ή τον Ασλίδη. Δηλαδή, αν βάλει το Μαρτίνε και τραβήξει τον Τιγκινή στα, στα άκρα. Και με τον Νασλίδη, βέβαια, γίνεται αυτό. Απλά, αν βάλει τον Μαρτίνε, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον Τιγκινή στη θέση που αποδίδει καλύτερα μέχρι στιγμή, δηλαδή στον άξονα. Και με το Γιουνέ στην ε, επίθεση. Άλλη περίπτωση δεν υπάρχει, δηλαδή. Αυτή είναι μόνο. Αυτές, αυτά τα δύο σενάρια. να παίξουν, λέω. Να δούμε ποιον άλλο δηλαδή εμεί πίσω από το φόρο, δεν μπορεί να παίξει άλλο παίκτη. Υπάρχουν και άλλε επιλογέ. Ο Κολάσο. Και αυτό είναι μια επιλογή, ναι. να αλλά παίξει ο Νασλίδη αν... ναι. ή ο Μαρτίνε, αλλά αν... να μπει να ξεκινήσει ο Κολάσο ναι. στην Υπά... φυσική του θέση. Είναι γι' αυτό μια... μια, επιλογή. Δεν είναι φυσική του θέση. Ποια είναι. Η φυσική του θέση είναι ε, αυτό που έπαιξε στην Τούμπα. Τι δηλαδή. Εσωτερικό μέσο. Με αυτό στο 4-2-3-1 όχι, 1, όχι, όχι επιτελικό. Στο 4-2-3-1. Όχι δεκάρι. Δεν είναι δεκάρι. Στην ουσία εκείνη η δύο είναι τα οχτάρια. Δεν είναι δεκάρια. Οχταροδέκαρα. Με δύο οχτάρια δηλαδή. Ναι, έτσι είναι στο 4-3-3 όταν παίζει με δύο εσωτερικού μέσου. Στο, δηλαδή... στο 4 4-2-3-1 λέμε εμεί. Στο 4-2-3-1 εντάξει. Δεν είναι και από τι θέσει που έχει αγωνιστεί πάρα πολύ στο παρελθόν ο Κολάσο. Γιατί mm. Έχει αγωνίσει σε άλλε περισσότερο. Αλλά και αυτό mm. είναι έτσι ένα όνομα το οποίο μπορεί ο Ερέα να τσεκάρει και να χρησιμοποιήσει εκεί πέρα. Αναφέρω όμω πάλι και τονίζω, αν δεν το χρησιμοποιήσει στο αριστερό άκρο τη ε, άμυνα. Ε, αλλά εγώ σου λέω ότι πιστεύω ότι ταιριάζει περισσότερο στον Άρη και με βάση και τον τρόπο που θα προσεγγίσει και αντί του το παιχνίδι και με το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει ο Παντελίδης να παίξει το 4-3-3. Ναι. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε την Κυριακή. Γιατί σήμερα δεν έδειξε, αύριο δεν θα δείξει φυσικά γιατί δεν δείχνει ποτέ ούτε στι στιμένε φάσει ε, τη ε, σκέψη του. Και πρέπει να δούμε την, την Κυριακή. Περίπτωση αλλαγή στο κέντρο να μην παίξει υπάρχει και να παίξουν μπάσα σιόπη. Στο 4-2-3-1. Και στα δύο συστήματα. Στο 4-3-3 ματίγια θα είναι σίγουρα. Ε, στο 4-2-3-1, ο σιόπη είναι ο σίγουρο και θα παίχτε μια θέση ανάμεσα σε μπάσα και ματίγια. Εντάξει, μπορεί να βάλει. Αν βάλει τον μπάσα, παίζει με δύο εξάρια. Mm. Αλλά έχει δύο εξάρια τα οποία, και κυρίω ο σιόπη, νομίζω, έχουν την ικανότητα. Ε, να προωθήσουν την μπάλα μπροστά. Και ο Σιώπη που και με το λεβαδιακό στο Βικελίδη είχε δείξει ότι μπορεί να παίξει και κάθετα κιόλα. Παρόλο που είναι ένα ε, καθαρός καθαρό κόφτη. Ναι. Εντάξει, απλά ο Ματίγια έχει ένα πιο δημιουργικό ρόλο. Ε, κρατάει πολύ την μπάλα. Προέρχεται μια πολύ καλή εμφάνιση στην, στην Τούμπα. Στο 4-2-3-1 μεγαλώνουν τα διλήμματα. Στο 4-3-3 μπορεί να, μπορεί να του χωρέσει καλύτερα να του ταιριάξει καλύτερα. Αυτό είναι το, το θέμα. Απλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον μπάσα ω εσωτερικό μέσο. Αν επιλέξει την τελικά ο Ερέρα το 4-3-3, πώ θα ανταποκριθεί δηλαδή, σε αυτόν τον ρόλο ο Αλβανό ε... μέσος. μέσο. Άρα είπαμε ότι ένα ερωτηματικό να δούμε αν θα επιλέξει τον Μαύρα ή αν θα επαναφέρει τον Δελιζήση. εγώ νομίζω ότι και στι δύο περιπτώσει ε... έχει δύο καλέ επιλογέ στα χέρια του. Γιατί και ο Δελιζήση τα έχει πάει πολύ καλά μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Ένα ερωτηματικό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και εφόσον δούμε ένα 4-2-3-1, ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Σιώπη και ποιος θα είναι ο τρίτος παίχτης μαζί με τον Τιγκινή και τον Καρσία πίσω από το Γιουνές. Ας. Αυτά είναι τα δύο σενάρια όσον αφορά την, την εντεκάδα. Με έναν αστέρα ο οποίος ο Παντελίδης ξεκούρασε αρκετούς παίχτες στο παιχνίδι με το με τον Απόλλωνα Σμύρνη πριν από λίγε ε, ημέρες ημέρε. Είχε αφήσει εκτό το Μανιά. Ε, τον Κυριακόπουλο τον έβαλε ε, εκεί προ το τέλο το 82 τον πέρασε αλλαγή και αυτό από τους βασικούς του βασικού ε, του ποδοσφαιριστές ποδοσφαιριστέ. Ε, τον Τριανταφυλόπουλο είχε αφήσει έξω. Τον Πασαλίδη Του άφησε, Τριανταφυλόπουλο. Είχε, κάνει ένα rotation. Παπαδόπουλο, Βλάχο, Κυριακόπουλο, Ιγκλέσια, Στόνσο και Μανιά. Ε, συγκεκριμένο αυτό τον γραφειόπουλο. Να δω σ δικό μου. Αυτού είχε αφήσει εκτό. Εντάξει, είναι κομμάτι του βασικού του κορμού. Εντάξει. Σε ενα 4 2, 3 και μια πιθανή τελικά του αστέρα για να τα αναφέρουμε κιόλα. Είναι με τον Παπαδόπουλο στο τέρμα. Ε, Βλάχο και Κυριακίδη η πλάγι μπακ. Με τον Τριανταφυλόπουλο και τον Πασαλίδη σαν stopper, Τον Ιγκλέσια και τον Μουνάφο να είναι το δίδυμο στο χώρο τη ε, μεσαία γραμμή. Έχοντα τον Τόνσο λίγο πιο μπροστά και πίσω από τον προωθημένο Μανιά και στα άκρα ο Τσιλιανίδης θα είναι ο ένας και ένας από τον Φερνάνδης ή Καλτσά θα είναι η άλλη επιλογή για τα κρατσιπίδις από τον Παντελίδη. Καλή ομάδα, ομάδα που προσπαθεί να παίζει ποδόσφαιρο. Νομίζω για μένα είναι σε κατηγορία των επικίνδυνων αγώνων για τον Άρη. Και αυτούς αυτούς. Στιγμή... Ε, όχι απλά επικίνδυνον. Ναι, ειδικά στιγμή που γίνεται στην έδρα του μέσα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ε, και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την ομάδα από τη στιγμή που μιλάμε για ένα μάτς το οποίο γίνεται ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα μονομαχήσουν για τα εισιτήρια της Ευρώπης γιατί και ο Αστέρας έχει ως στόχο τεταρτο, ο, ο έκτη αντιφαλές. θέση ναι. αυτός και ο Ατρόμητος και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ακόμα μεγαλύτερη σημασία και για τι δύο ομάδε ναι. το αυριανό παιχνίδι. Και είναι μια ευκαιρία τώρα για τον Άρη, επειδή ο Αστέρα ξεκίνησε πολύ δύσκολα το πρωτάθλημα με τρει διαδοχικέ ήττε. Είχε δύσκολο πρόγραμμα, βέβαια, με πάω κάτι και Ολυμπιακό. Και μόλι την προηγούμενη αγωνιστική πήρε την πρώτη του νίκη. Αν τώρα ο Άρης κερδίσει αύριο, ξεφεύγει στου 9 βαθμού από τον Αστέρα ναι. Έχει και αυτό τη σημασία του. Μπορεί να είμαστε πολύ νωρί ακόμα στο πρωτάθλημα, αλλά έχει τη σημασία του και έχει τη σημασία του διότι και ο Άρης έχει μπροστά του μετά τη διακοπή τη δική του δύσκολη τριάδα αγώνων με Πάο και Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, βέβαια, όλοι θα παίξουμε όλου κάποια στιγμή. Βέβαια, παίζει ρόλο και το timing, χωρί καμία αμφιβολία. Αλλά εντάξει, το παιχνίδι όντω με τον Αστέρα είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Και είναι το παιχνίδι στο οποίο είναι αυτό που λέμε έξι ε, 6 βαθμών και όχι 3 βαθμών. Γιατί είναι ένα εκ των βασικών ε, αντιπάλων. Ε, για, την πρώτη, για την πρώτη πεντάδα και είδαμε ότι όχι μόνο είναι στα λόγια αλλά είναι και στην πράξη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα μια ομάδα πολύ επικίνδυνη. Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια, εγώ θα προτιμούσα και με τον Αστέρα και με τον Ατρόμητο, ε, αυτή την περίοδο να τα, να τα δώσει ο Άρης εκτός έδρας. Ε, έχει πολλές μεγαλύτερες προοπτικές, θεωρώ, ε, και πολύ λιγότερους κινδύνους αυτό το μάτς εκτός έδρας. Γιατί, όπως σωστά λες, είναι επικίνδυνο ο αστέρα και είναι καλή ομάδα στην κόντρα και τα λοιπά και σε χώρου και παίζει και επιθετικά. Την ίδια στιγμή αφήνει και πολλά και να, αφήνει χώρους για τον, ε, για τον αντίπαλο, κάτι που δεν κάνανε ούτε τα γιάννα που παίξανε 135 πίσω από την μπάλα ε, και έχασες. Ε, δεν κάνει ούτε ο Λεβαδιακός ε, και δεν έκανε δεν ούτε η Λάρισα. Ο Πάοκ που παίζει με ένα παρόμοιο τρόπο, με άλλη ποιότητα βέβαια, από τον ε, Αστέρα, είδες πόσους χώρους βρήκε ο Άρης και μάλιστα μέσα στην Τούμπα. Νομίζω και με τον Αστέρα θα του βρει αύριο σε πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια. Απλά θα του βρει διότι το παιχνίδι του Αστέρα ταιριάζει στον Άρη. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δεν θα κάτσει 11-0 πίσω από την μπάλα και περιμένει. Θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο. Αρκεί ο Άρη να εκμεταλλευτεί και του χώρου που θα βρει όταν του δοθούν από τον ε, Αστέρα. Και θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώ ο Άρη θα λειτουργήσει χωρί τον Προύνο ε, Γκάμα για πρώτη φορά φέτο ε, στη σύνθεσή του. Και αν αυτό ο οποίο θα καλύψει το κενό του, που κατά πάση πιθανότητα θα είναι ο Ντιγκινί. Ε, θα μ, καταφέρει να ανταποκριθεί γιατί και ο Ντιγκινή είναι αλήθεια ότι τι τελευταίε αγωνιστικέ δεν, ε, δεν πατάει τόσο καλά. Μάλιστα. Ο Γάλλο μεσοπιθετικό. Ωραία. Οκ. Ε, okay. Πάμε στο break τον, τον 6 και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε και τι γραμμέ για όλου σας Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Ο Λαμπαουτάρη Ονέρ στο Λίμπερο 107,4. Τα κινητά μα τα έχουμε. Ωραία. 23-10-287-888 υπάρχει το παιχνίδι που πέρασε το παιχνίδι που έρχεται στο ποδόσφαιρο με τον Αστέρα Τρίπολης αλλά υπάρχει και το μάτς του μπάσκετ 7.30 ώρα θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση από τον Λίμπερο live κάλυψη από το All About Aris κανονικότατα και θα έχετε εσείς την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την εξέλιξη και ραδιοφωνικά επαναλαμβάνω από το Σταμάτη Μουρελή αλλά και δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο από το live του Γιάννη Παραπονιάρη στο στο Τάρι με τον τρόπο που σας έχουμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα με πληρότητα δηλαδή, με πόντους, με ε, ό,τι ακριβώς πρέπει να ξέρετε για αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως μπορείτε να το δείτε και τηλεοπτικά από την ΟΒΑ αλλά ε, και διαδικτυακά μέσω, από την, μέσα από τη σελίδα το Basketball Champions League στο YouTube το Basketball Champions League όπως κάνει με όλα τα μάτς ξέχασε τον κωδικό φίλε άμα ξέχασε τον κωδικό είναι ένα θέμα αυτό ένα ζητηματάκι, ένα προβληματάκι έχουμε. Λοιπόν, 2310-287-888. Ο Γιάννη λέει για όσοι είναι στον περιφερειακό υπομονή, για να πάνε προφανώ προ το, προς το γήπεδο. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα γίνει το μάτι σήμερα. Τι να κάνουμε, προφανώ υπήρχε πρόβλημα λόγω της κακοκαιρία και των ανέμων των βροχών και όλων των υπολείπων. Νομίζω τώρα έχει χαλαρώσει λίγο η φάση πάλι. Οπότε μπορείτε να κατεβείτε προς το κέντρο, να δείτε το Νάρι να κυνηγάει την πρόκριση επί της Νίσνη με δύο πόντους στη Μίζω η διαφορά. Νίκη του Άρη στο πρώτο μάτσο. Ο Άρης θέλει στην χειρότερη των περιπτώσεων Ήτα με ένα πόντο για να πάρει την την πρόκριση Στην επόμενη φάση Και να πάει να παίξει κόντρα στους Τσέχους Με στόχο την πρόκριση Στους ομίλους του Basketball Champions League Να πούμε για την ε, Συνεδρίαση τη Λίγκας Και αυτό που σας αναφέραμε και λίγο πριν Σε σχέση με την παρουσία εκεί του Άρη Και του Θόδωρου Καρυπίδη Ο οποίος ήταν παρόν Στην, ε, στην διαδικασία ε, Να πούμε λοιπόν ότι ε, Ο Άρης αυτό το οποίο Ζήτησε ήταν να υπάρξει ισονομία και να πάρει ομάδα αυτό που δικαιούται σε όλα τα, τα επίπεδα ε, Συζητήθηκε το θέμα του Άρη λοιπόν για τους ξένους διαιτητές ε, Ήταν θετική η λίγκα από τη μία να σφυρίζουν ξένοι διαιτητές τα ντέρμπι του, του Άρη Τα παιχνίδια δηλαδή με τον Πάοκ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό Αλλά σημείωσε ότι η αρμόδια για να πάρει την απόφαση, τη σχετική απόφαση είναι η ΚΕΔ, αυτό το ξέρουμε βέβαια ε, η ΠαΕ λοιπόν Άρης θα στείλει παρόμοιο έγγραφο και στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας Και το ίδιο θα κάνει και η Σούπερ Λίγκα αφού ε, αποφασίστηκε από την Λίγκα ε, Ότι έχει δίκιο ο Άρης, συμφώνησαν και όλοι οι υπόλοιποι Και επομένως θα πάμε σε μια διαδικασία να παίξει και ο Άρης τα ντέρμπι με ξένους ε, διαιτητές Ο Καρυπίδης ότι του Άρης είναι μια από τις πέντε μεγάλες ομάδες στην, ε, στην Ελλάδα αυτό είπε πέρα από, όλα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, το δείχνει και η τεράστια συσπήρωση του κόσμου του και η μαζική παρουσία του κόσμου του στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης μέχρι και απέτησε πραγματικά να υπάρξει ισονομία σε όλα το επίπεδο γιατί αυτό είναι τελικά που δικαιούται ο Άρης και ελπίζουμε να γίνει και πράξη. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι τώρα από τη στιγμή που θα σταλούν οι συγκεκριμένες επιστολές από τον Άρη και την Λίγκα, δεν θα υπάρχει καμία, μα καμία δικαιολογία για να μην γίνει κιόλα. Όταν δηλαδή μια ομάδα το ζητάει, και μιλάμε για τον Άρη, δεν μιλάμε για τον Πλατανιά, και παράλληλα ε, γίνεται αποδεκτό από την Λίγκα, δηλαδή και από τι άλλε ομάδε. Οι υπόλοιπε δηλαδή ομάδε λένε ότι ναι, έχει δίκιο ο Άρης, είναι σε αυτό το γκρουπ των ομάδων που θεωρούνται οι μεγαλύτερε στην, στην Ελλάδα και δικαιούται να έχει και αυτό στην αξιολόγηση αυτή. Δεν μπορεί εσύ ω ΚΕΔ μετά να μην βάλει ξανά διαιτητή. Γιατί αν βάλει Έλληνα διαιτητή, τότε κάτι συμβαίνει. Τότε κάτι γίνεται. Και ο Έλληνα διαιτητή με μελισανίδι μέσα στο ΑΚΑ, όλοι ξέρουμε τι θα κάνει. Ο Έλληνα διαιτητή μέσα στο Καραϊσκάκι, ξέρουμε τι θα κάνει. Ή ίσως να έχουμε μια μικρή ελπίδα στο Βικελίδη, μήπως φοβάται κανένα, αν και αυτοί είναι αθεόφοβοι, για το Άρη Πάουκ δεν λέω γιατί ήδη έχει πει και θα βάλει ξένο διαιτητή. Ξέρουμε όμω πολύ καλά και είδαμε και με το Σιδηρόπουλο προχθέ τι μπορεί να κάνει ο Έλληνα διαιτητή. Και πείτε μου εσεί ότι στο 84 ο Έλληνα διαιτητή το πέναλτι δι αυτό δεν θα το δώσει στον Πάουκ. Και παράλληλα πείτε μου ότι στο 84 ο ξένο διαιτητή δεν θα το δώσει αυτό στον Άρη. Ή λίγο πριν στην προηγούμενη φάση ο ξένος διαιτητής δεν θα δώσει το φάουλ στον γκάμα απέναντι από την εστία και κάρτα στο Βέρμπλουμ. Τσιτρόπουλος δεν το έκανε. Και είναι το απίστευτο ότι νιώθουμε και ψιλοικανοποιημένοι γιατί έδωσε μια δίκαιη κόκκινη κάρτα και δεν έδωσε μια άδικη κίτρινη κάρτα στο Γιουνές βάσει κανονισμού. Και λέμε, α, α, φάζανε. Τώρα αυτό μα μας, έβαλε το μαχαίρι και μα χάραξε. Απλά. Δεν μα τόχωσε και μέσα να το γυρίσει κιόλα το μαχαίρι. Αυτό συμβαίνει με κάτι τέτοιου τύπου. Και βέβαια πέρασε πολύ light και από εμά κιόλα, όχι, όχι μόνο από, από, το σύνολο και από τον Άρη λοιπά. Οι βοηθοί πέρασαν πολύ light. Καθαρό offside στο 17 η φάση που κάνει ο Πάο και η μοναδική φάση που κάνει στο ημικρόνο. Δεν κάνει άλλη φάση. Το πέναλτι είναι μετά. Καθαρό offside. Του Πέλκα στο ξεκίνημα. Ο ένας ο βοηθός και ο άλλος ο βοηθός offside το Γιουνές χωρίς να είναι. Από μία φασούλα. Πολύ light περάσαν τα παλικάρια μας. αυτοί. Και ο ένας και ο άλλος ο βοηθός. Γι' αυτό ξένοι διαιτητές να έχουμε το κεφαλάκι και ξένοι επόπτες. Εγώ δεν λέω ότι θα κάνουν λάθη. Τουλάχιστον όμως δεν θα έχουμε την καχυποψία. και με κάποιους ειδικά Έλληνες διαιτητές δεν είναι απλά η καχυποψία. Κατά καιρούς έχουμε σημειώσει πράγματα και θάματα. Με τις ΕΠΣ από τις οποίες προέρχονται, με ΕΠΣ που έχουν χορηγίες από παράγοντες, με ΕΠΣ που έχουν δωροθέτες ομάδες στις, στα, στους χορούς και στα πανηγύρια τους, με βαλίτσες που πάνε και έρχονται και ο ένας καταγγείλει τον άλλον με όλα αυτά τα θέματα που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φέρε καλύτερα λοιπόν τον Φιλανδό από την ΕΨ Ελσυνκίου και από το Βλαδιβοστόκ. Όχι, στο Βλαδιβοστόκ, μην φέρνει. Με τον Μπαουκ, φέρει με την ΑΕΚ, ρώσο. Και βάλτε να σφυρίξουν. Αν μη τι άλλο, εκεί η προσέγγιση πρέπει να γίνει η καραμπόλα τη καραμπόλα για να βρει την προσέγγιση. Όχι ότι δεν βρίσκουν, αλλά. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Η μόνη περίπτωση. Να γίνει κάτι τέτοιο είναι να υπάρξει συνεννόηση κεντρικά να τον έχουν βρει από πριν και να πούνε φέρε τον Τσαλτίδοβιτς και τον Παπαδοπούλοφ να σφυρίξει τον τέρπι της Κυριακής. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Αφού οριστεί δεν μπορεί να γίνει. Είναι απίθανο να γίνει. Μάλλον απίθανο δεν είναι αλλά Τέλος πάντων, πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτά σε σχέση με τη συνεδρίαση της Λίγκας και την ε, παρουσία του Άρη εκεί, το αίτημα του Άρη εκεί. Και είναι θετικό ότι οι Κιτρινόμαυροι έχουν κινητοποιηθεί σε τέτοια ζητήματα, σε τέτοια θέματα και προσπαθούν να εξασφαλίσουν όσο γίνεται, όσο γίνεται την, ε, την ισονομία και τη δικαιοσύνη, όσο γίνεται στο... Στο ελληνικό ε, ποδόσφαιρο, το σχετικό θέμα έχει ανέβει και στο λαμπαοτάρι. Βεβαίω, μπορείτε να το ε, διαβάσετε. Αυτό βέβαια ότι η αρμόδια είναι η ΚΕΔ. Πρέπει να το πούμε. Το λέει η linker, παιδιά, στο κείμενο που έχουμε γράψει. Τέλο πάντων, θα το πω εγώ. Πάνε λίγο νωρίτερα στο break τώρα και επιστρέφουμε αμέσω μετά. <ΣΣΣ> τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τι γραμμούλε, πιστεύω, στο 2312 εφόσον έχετε και εσείς τη διάθεση, αν δεν την έχετε θα το πάμε μόνοι μας, ε, για να συζητήσουμε, για να πούμε τα τελευταία μάλλον πραγματάκια σε σχέση και με το ε, ποδοσφαιρικό τμήμα. Βλέπω ένα προβληματάκι, είχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές, βλέπω ότι ήταν εκτός ο Διαμαντόπουλος, ο Ιντζόγλου, ε, ο Βαλεριάνος όπως είπαμε και αυτός, άρα είχαμε και κάποιες άλλες, κάποια άλλα προβληματάκια σε σχέση με ε, την ομάδα, αλλά δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές σίγουρα που προορίζονται για βασική και αυτό περνάνε και σε, δεύτερο, και σε δεύτερη μοίρα. Πολύ ωραίο βλέπω blog για ανεβάσει ο Αλανιάρης πριν από λίγο με τίτλο «Τι κερδίσαμε, τι χάσαμε» και έχει ενδιαφέρον να μπείτε και να το, και να το διαβάσετε και το, και το συγκεκριμένο ε, blog στο, στο Laboters, και με έκανε 1500 λέξεις και με υστερόγραφα και 7 Πολλά και από μένα γραφτό. Λοιπόν, να το δούμε αυτό το θέμα. Το αλλάξουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, ε, και το φίλο που ρωτάει αν επιβεβαιώθηκαν οι, ε, οι φόβοι για τον Μπρούνο ε, Γκάμα. Ε, το είπαμε και προχθές ότι αυτή θα είναι, αυτό θα είναι το διάστημα της διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων για αυτόν γύρω στις 15 μέρες θα μείνει εκτός αγωνιστικής ε, δράσης και ελπίζουμε η ομάδα στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν με τον ε, Αστέρα και με τον Πανιόν να μην το πληρώσει αυτό να μην έχει δηλαδή ζητήματα, θέματα προβλήματα επιθετικά αλλά οι παίκτες που θα βρεθούν στη θέση του Γκάμα και νομίζω ότι ο κοινή θα είναι σε πρώτη φάση να ανταποκριθούν και η ομάδα να πάρει την, ε, την, νίκη. Ίσως, ίσως, ε, ε, μάλλον όχι ίσως, εγώ το, 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 λέω και το γράφω και κιόλας ότι αυτό το οποίο θα έκανα εγώ προσωπικά θα ήταν να τον είχα ξεκούραστο στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Από τη στιγμή που επέλεξε ο Ερέρα να μην τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι ε, ή μάλλον να τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι με τον Μπάοκ, δεν μπορεί αυτός ο ποδοσφαιριστής να πάρει και τρίτο μάτσα στις έξι μέρες. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και γι' αυτό ακριβώς τον ε, Λόγο εγώ δεν θα τον είχα στο βασικό σχήμα με τον Αστέρα Τριπόλης. ίσως λοιπόν να είναι και ε, θετικό το γεγονός αυτό και να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση όσον αφορά την ε, μεσοεπιθετική γραμμή της ε, της ομάδας. Ε, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο περιμένουμε από τον Άρη είναι να παρουσιαστεί ως το δυνατόν πιο δυνατός και να καταφέρει η ομάδα να πάρει την νίκη κόντρα στην ε, ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Για τα ειστήρια με τον Αστέρα τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, επιβεβαιώθηκε και με ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΗΣ. 10 ευρώ σε 1 και 3, 15 στη 2, 25 στην 9, 35 στην 7, 70 στα VIP 70. Ε, και 5 ως 15 ετών πληρώνουν οι 7 ευρώ σε 1 και 3. Εδώ ίσως έπρεπε να είναι και λίγο πιο φθηνό, να είναι τα λιράκια δηλαδή. 10 ευρώ στη 2, 20 ευρώ στην 9, 25 στην 7 και 50 ευρώ στα VIP πρέπει να έχει τα και ΆΜΚΑ για, για το παιχνίδι και για κάθε παιχνίδι με βάση τον, τον αθλητικό ε, νόμο. Ε, θεωρώ ότι το παιδικό εισιτήριο θα έπρεπε να είναι ε, λίγο πιο φθηνό Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να είναι το ίδιο για όλες τις θύρες ε, τις ή τουλάχιστον να είναι το ίδιο για όλες τις θύρες όταν ο μπαμπάς ή ο συνοδός τέλος πάντων έχει εισιτήριο διαρκείας. Ε, ο ενθουσιασμό υπάρχει σε κάποια μάτια και θα υπάρχει. Από εκεί και έπειτα, ε, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει και εισιτήριο, ότι υπάρχει η σχετική οδηγία από την UEFA και πρέπει να είναι εναρμονισμένο και η ΕΠΟ και όλε ε, οι ομάδε. Τώρα, από εκεί και έπειτα όμω, ε, όταν το εισιτήριο έχει 10 ευρώ στην ε, 3, ε, όταν έχει 7 ευρώ τώρα και το παιδάκι και είναι 6 χρονών το παιδί, 7, ε, είναι λίγο ακριβούτσικο. Ε, Ω πολύ ακριβούτσικο. Θα πει κάποιο βέβαια, πάρει διαρκέ και θα γίνει πιο φθηνό. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι αυτή η λογική. Ε, θεωρώ ότι εδώ σε αυτό το κομμάτι πρέπει λίγο να το δουν στον Άρη, στην ΠΑΕ και να είναι ε, λίγο πιο φθηνό το, το εισιτήριο ε, είτε με κάποια ε, γενική ε, τιμή, επαναλαμβάνω, όταν υπάρχει διαρκεία στην, ε, στο συνοδό είτε ε, πιο φθηνό όταν δεν υπάρχει διαρκεία. Δηλαδή, αν πάρεις δύο μεμονωμένα εισιτήρια, το παιδικό να κάνει, ξέρω 5 ευρώ στα πέτα, όχι 7 και το λέμε αυτό με βάση όλα όσα έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το ότι θέλουμε τα παιδιά παιδάκια να είναι στο γήπεδο, θέλουμε να φέρνει ο γονιό το παιδί στο γήπεδο και να, έχει, να ζει την ατμόσφαιρα του κλειάν της Βικελίδης. Πάμε στο, στο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Κύριε Τσαλτίδη, αυτό το υπόστρωμα από κάτω πρέπει να το βγάλετε. Το υπόστρωμα. Ποιο είναι το υπόστρωμα. Ναι, ναι. Αυτό το χαλί. Δεν σας αρέσει εσάς. Ε, όχι κύριε Τσαλτίδη, mm. βάλτε μια μουσική από τον ύμνο του Άρη. Ναι, η, η εκπομπή δεν είναι οπαδική. Έχω βάλει πάρα πολλέ φορέ τραγούδια του Άρη, έχω βάλει πάρα πολλέ φορέ συνθήματα Ό, όλα του about, Άρη. All about ναι. ε, όλα about Άρη. Ναι. Ναι, όλα about Άρη. Ναι. Άρη τε, Άρη τε λέει από κάτω. Τέλο πάντων, <laughs> πάμε στα πιο σοβαρά. <laughs> Το λέει συνέχεια. Άρη τε και μετά λέει και για γκόμενα τούμπα. Γκόμενα τούμπα. Δηλαδή τι άλλο, πιο καλό τραγούδι από αυτό έχει. <laughs> <Δεν> υπάρχει <laughs> Πάμε Λοιπόν να πάμε στο προηγούμενο παιχνίδι Ναι ε, Μιλάνε πολλοί ότι Μπορούσαμε να βάλουμε 5 γκολ και 3 Και... Αλλά Πέντε όχι αλλά 2 μπορούσες ε, Να σας πω κάτι Και να βάζαμε άλλα 2 ναι. Θα έβγαινε ο Κύριος προπονητής τους Και θα έλεγε ότι εμείς κερδίσαμε ε, το, το, συνηθίζει αυτός, ναι, χάνει και λέει ότι κέρδισε. Ε, ε <laughs> ναι, ναι, ναι <laughs> ε, επομένως δεν υπήρχε λόγος να κερδίσουμε. Για, να τους ξεγελάσουμε για τον Οκτώβριο. Ε, <laughs> Α, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, εντάξει. <laughs> Γι' αυτό και η ισοπαλία. Μάλιστα, ε, εντάξει. Ε, τι ώρα είναι το παιχνίδι του μπάσκετ? 7,5 ώρα είναι το μπάσκετ. Σε πενή... σε 50 λεπτά από τώρα η Νόβα το έχει Διαδικτυακά υπάρχει στο ίντερνετ ελεύθερο. Στο... Θα τα ακούσουμε από το Λίμπερο φυσικά. Και ο Λίμπερο θα έχει αναδιαστήματα συνδέσει, βεβαίω. Ναι, yeah, αναδιαστήματα. Ε, στον μπάσκετ αυτό κάνουμε. Και στον Άρη και ναι, στον ναι, ναι. και ναι. είμαστε αναδιαστήματα. Ε... Ε... Στο ποδόσφαιρο και το ακού ολόκληρο. Το, το, πο, το ποδόσφαιρο τι ώρα είναι? Το ποδόσφαιρο είναι 7, θα τα ακούσει όλα από το Λίμπερο. Όχι, το ποδόσφαιρο 9, 7, θα. Το να το κάνουμε αναδιαστήματα. <laughs> ε, ευελπιστώ, ευελπιστώ ότι θα είμαι μέσα, <laughs> αν προλάβω φυσικά. Να πα, να πα. Ε... Εντάξει, παιχνίδι δεν χάνουμε. Ωραία. Ε, δύσκολα ή εύκολα, Εύκολα ή δύσκολα; πρέπει να το πάρουμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι δεν θα κλειστεί ο Αστέρας όπως κλείστηκε η Κανταγιάννα. Δεν θα κλειστεί, αλλά είναι μια επικ... πολύ πιο επικίνδυνη ομάδα μεσοεπιθωτικά. Σίγουρα, σίγουρα είναι επικίνδυνη ομάδα, είναι μονταρισμένη ομάδα έχει καλό προπονητή και θα πρέπει να αλλά θα ήθελα να πω κάτι mm. προχθές με τα, με τα Γιάννενα mm. και όχι μόνο με τα Γιάννενα και με, το... και με τη Λιβάδια εμένα η ομάδα δεν μ' άρεσε mm. αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει ο προπονητής γιατί σε όλα τα παιχνίδια το καλό διάστημα είναι στο δεύτερο ημίχρονο mm θα πρέπει να το κοιτάξει. Να, δηλαδή θέλω να πω να καθαρίζεις ναι, είναι τα λογικό. παιχνίδια. Είναι για ομάδα. Ναι, να καθαρίζει τα παιχνίδια από το πρώτο ημικρονό για να μην συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν στα Γιάννενα. Που έφαγες τζάμπα γκολ και έχασες το παιχνίδι τζάμπα. Ναι. Πρέπει να το δει λίγο ο προπονητή. Τουλάχιστον μετά το πρώτο 20 λεπτό πρέπει να παίξει λίγο μπαλίτσα να βάλεις ένα γκολ να καθαρίζει το παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω. Οκ, okay, να σε καλά. Ευελπιστούμε να κερδίσουμε. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ε, για το φίλο που ρωτάει αν οι μεταδόσει θα πηγαίνουν έτσι και για όλου, ναι, έτσι θα πηγαίνουν. Στο, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τι καθημερινέ δηλαδή που υπάρχουν οι ηρωί, και η κανονική ροή εκπομπών κτλ. Θα έχουμε τι συνδεσούλε κανονικά για να ενημερώνεστε. Απλά επειδή αρκετοί πέρσι λέγατε είτε φίλοι του Άρη είτε φίλοι του Πάοκ ότι δεν τα θέλετε ολόκληρα τα παιχνίδια. Θα έχουμε την ενημέρωση βεβαίω αναδιαστήματα, αλλά η ροή των εκπομπών θα είναι κανονικά. Ε, σήμερα ποιο είναι το double έχουμε σήμερα. Το με το ντουέτο. Ντουέτο mm -hmm. σήμερα. Τι υπόλοιπε μέρε υπάρχει βεβαίω ε, η Μαρμίτα, ράδιο Μαρμήτα στα ευρωπαϊκά, μάτσε τα τώρα. Αν πάει στον τελικό, θα το μεταδώσουμε κανονικά ολόκληρο. Δεν θα κάνουμε συνδέσει. Αλλά να ξέρετε ότι κανονικά θα υπάρχει ενημέρωση. Τα Σαββατοκύριακα που το προϊόν είναι οι μεταδόσεις θα έχουμε κανονικά τις μεταδόσεις των αγώνων είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Το Την Κυριακή υπάρχει πολλή δουλίτσα από τις 7 και έπειτα. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι του Άρη, 8.30 είναι το Ολυμπιακό Σπάοκ. Θα έχει ενδιαφέρον ε, και θα μας ακούνε και θα τους ακούμε και είναι φυσιολογικό αυτό καθώς ο Άρης θέλει να κερδίσει να φέρει ε, μια ισοπαλία το άλλο παιχνίδι και να πλησιάσουμε στον ένα βαθμό από την κορυφή. Να προσπεράσουμε το, τον ΠΑΟΚ και να πάμε στον ένα βαθμό από την κορυφή που θα βρίσκεται το Ολυμπιακό. Ωραία, είναι αυτό το σενάριο. Μια χαρά σενάριο είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τι μεταδόσει που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Ο Ηρακλή ακόμα δεν ξέρει καν την κλήρωσή του. για να έχουμε να μπει στο κάδρο και η μετάδοση των αγώνων τη της Football League. Καθώ σήμερα δεν έγινε κλήρωση στη Football League και δεν έγινε ούτε σήμερα γιατί λέει είχε τον τον, 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 Ζορμπά. Ο Μποροβίλος μας είπε ότι θα μας κοιτάξει τα μάτια. Mm. Τέλο πάντων, είναι ένα θεματάκι αυτό. Mm. Και βέβαια επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και λίγο πριν, ότι ε, ο Άρης και η Super League αναμένεται να στείλουν ε, 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 επιστολές στην ΚΕΔ με, την οποία, με τις οποίες θα ζητάνε να οριστούν ξένοι διαιτητές και στα παιχνίδια του Άρη στα ντέρπι που θα δώσει ο, θα δώσει ο Άρης ε, από εδώ και στο εξή. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι είδατε στο κύπελο ότι ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος. Έχουμε κανονικά ενημέρωση Σαββατοκύριακο γιατί ρωτάτε αρκετή ε, και για τα παιχνίδια της ΚΑΠΑ 17 και της ΚΑΠΑ 19. Ε, υπάρχει βεβαίως και η ανακοίνωση για την πρεμιέρα στο μπάσκετ με το Λαύριο στις 6 ε, η ώρα 7 δεκάτου, την Κυριακή 7 δεκάτου στις 6 ώρα ο Άρης παίζει ε, με, το, λάβριο. Εκτό Λαύριο εκτός έδρας Μπορείς να μείνεις ένα Σαββατοκυριακό Στην Αθήνα Γιατί? Ε, θα πας έξι Πανιόνιος Άρης Κυριακή Σάββατο είναι ο Πανιόνιος Ναι 6 του μηνός, Κυριακή παίζει Λαύριο Άρης Δεύτε. ε, ε μια ωραία προοπτική αυτή. Όχι. Ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό να πήγαινα. Ε, να κατέβω εγώ και το Λαύριο. Πολύ ωραία, να μεταδώσουμε. Λαύριο Άρης. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και επίση ανακοινώ... θα το δείξει η ΕΡΤ2 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και επίση ανακοινώθηκε ότι την ε, ε, άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα, Σάββατο 13 του μήνα, δεν έχει και ποδόσφαιρο εκείνη τη εβδομάδα, οπότε κολλάει κουτί. Ε, παίζει Άρης Παναθηναϊκός στο Νικ Γκάλλης Χολ. Έξι ώρα επίση από την ΕΡΤ2 επίση. Okay. Εγώ θα σα αφήσω μια ειδισούλα, θα συνεχίσει ο Νίκο στο δεκάλεπτο ακόμα που έχουμε. Ε, ότι είναι σημαντικό, έχει ανοίξει και πάλι τον πύρευση και μπορείτε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα δουλεύει κανονικά. Ε, το γνωστό πάλι ποτέ στέκει πάνω στην Πάπα ε, Παπαναστασίου και είναι θετικό και είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης γενικότερα των χώρων εκεί στο Κλεάνδης Βικελίδης που είχαν ερημώσει τα προηγούμενα χρόνια ε, είναι θετικό και ε, μακάρι και η παροχή των υπηρεσιών να είναι πολύ καλύτερη σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε πραγματικά να γίνει ένα στέκι για τον, για τον κόσμο ε, του Άρη. Είναι σε ένα σημείο που πραγματικά μπορεί να φέρει έσοδα για τον ε, σύλλογο. Βέβαια, υπάρχει μια συνεργασία με ιδιώτη πλέον για τα μαγαζιά αυτά εκεί με τον κύριο Λαζαρίδη, αν δεν κάνω λάθο, ο οποίο είναι και χορηγό σε διάφορα τμήματα του Εραστέχνη. Ε, Προφανώ όμω στη συμφωνία θα υπάρχει κέρδο και για τον Εραστέχνη, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν και ο ιδιώτη έχει κέρδο, τότε και το επόμενο μίστομα που θα κάνει ε, στην επόμενη συμφωνία θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και μόνο όμω που θα κυτρινίζει ο χώρο και θα λειτουργεί ο χώρο κανονικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ακούσουμε έναν φίλο ακόμα. Παρακαλώ. Επειδή είπε ότι θα φύγει, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Για, για να με κρατήσει. Πρέπει να προλάβω. Ένα στο <laughs> δεύτερον. Θα φύγω την έ... ώρα που μιλά. Είπε. Θα φύγω την ώρα που μιλά. Λοιπόν, άκου. Ναι. Ε, δεύτερον, αν θα αλλάξει το χαλί, δεν σε ξανακούω. <laughs> Έτσι, Έτσι θα γίνει. Δε, δε, δεν όχι, αλλάζει θα το θέμα. Το... Μα τον έπεισα, ρε φίλε. Εσύ βρε άλλο χαλί το οποίο να λέει Άριθε. Και κομμενά το, του το μπα. Βρε, βρε άλλο. Ρε αγόρι μου, βγάζει τα αργά το τραγούδι τώρα. Έτσι. Άκιο, παρακάτω. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ε, την πρώτη αγωνιστική εμφανίστηκε ένας ουρακοτάγκο στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Την δεύτερη αγωνιστική εμφανίστηκε κι άλλος ουρακοτάγκο στην Πελοπόννησο. Η συγκεκριμένη ομάδα που έβλεπε τους ουρακοτάγκους ήταν αυτή που θα παίξουμε εμείς την Κυριακή. Σωστό. επειδή λοιπόν ε, δεν έχει τρίτον ουρακοτάγκο, είναι το μόνο που φοβάμαι από το παιχνίδι, διότι η συγκεκριμένη ομάδα τις έχουν πάρει κάποιους βαθμούς. Και επειδή στην Ελλάδα όλα αλλάζουν Ήρθε η κυβέρνηση της αριστεράς τρομάρα μας, α, όλα παραμένουν ίδια και επειδή πιστεύω ότι το σύστημα δεν έχει ξεριζω, ξεριζωθεί και ούτε ποτέ θα ξεριζωθεί δικαιούται λοιπόν αυτή η ομάδα κάτι. Και εγώ λέω από τη στιγμή που έρχεται ένας διευθυντής που ήτανε τιμωρημένος άρα είχε κάνει καλά τη δουλειά του για να τιμωρηθεί Λοιπόν, είναι το μόνο πράγμα που φοβάμαι. Και για να τελειώνω, για να φύγεις mm. το δεκάλεπτο. Λοιπόν, ουρακοτάγκος ένα, ουρακοτάγκος δύο, τα πήραν οι δυο ομάδες που λένε ότι ελέγχουν κάποια πράγματα. Λένε. Λοιπόν... Ο ουρακοτάνκο ο δικός μας το 4 σύμφωνα με τους δημοσιογράφους και με όλους τους ειδικούς του αθλήματος σε μένα δεν δώθηκε ο ουρακοτάνκος. Άρα είναι αδικημένος. Εσείς οι ειδικοί του αθλήματος να τον πάρω κι εγώ τον ουρακοτάνκο. Εάν θα κάνουμε ένα κάλο πλην των οπαδών των δύο ομάδων με τους αετούς σε όλους τους άλλους θα μας πούν τι ουρακοτάγκος, ουρακοτάγκος, ουρακοτάγκος. Ε, ναι, αλλά ο τρίτος ουρακοτάγκος δεν δόθηκε. Άρα το σύστημα υπάρχει, λέω εγώ. Τι μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει. Άντε να φεύγεις τώρα και μην αλλάξεις το χαλί. Έγινε. Τα λέμε. Τσάω, Ανοιχτέ για λίγο ακόμα οι γραμμέ 2310287 και 3, 3 οχτάρια. Θυμίζω και πάλι σε 7.30 Άρι Νίσνη στο Παλέ. Μαθαίνω, μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμο εκεί πέρα στο... στο γήπεδο και με ποδοσφαιρικέ παρουσίε στο Αλεξάνδριο. Παρακαλώ για το παιχνίδι με του ε, ε, λίγο ακόμα θα τα πούμε μαζί. Μέχρι τι 7 παρα 5, 7 παρα 4, 7 παρα 3 που θα παραδώσουμε τη σκητάλη στο Γιώργο ε, Ματζιούκη Ματζιού και, στην ε, ώρα για μπλε. Για το ποδόσφαιρο τα είπαμε. Τι περιμένουμε από το μάτς της Κυριακή, ε, Κυριακής, πώς σκέφτεται ή προς τα που προσανατολίζεται για να το θέσω καλύτερα ο Ερέα όσον αφορά την εντεγκάδα. Δύο σενάρια με πιο πιθανό ε, το 4-3-3. Ε, δηλαδή αυτό που είδαμε και στην Τούμπα την περασμένη Τετάρτη. Ενδεχομένως ε, με κάποιες διαφορετικές γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά την ε, Εντεκάδα ε, Το αν θα παραμείνει ο Μαύρα Ή, ή αν θα επιστρέψει ο Δηληζήσεις το, θα... ε, το αν θα Το αν θα Το αν θα είναι ο Κολάσιο Μενέντεθ Στο αριστερό άκρο της ε, άμυνας ε, Ο Μπάσα κατά πάσα πιθανότητα Θα επιστρέψει αυτό ο αρχικό σχήμα ε, Θα επιστρέψει και ο Τζανακάκης Στα δεξιά της ε, άμυνας Ένας από τους απόντες του Ματσιστού μα την περασμένη Τετάρτη. Ο Κουέστα δεν κουνιέται κάτω από την αιστεία με τι που κάνει. Δύσκολα θα βγει στο άμεσο μέλλον ο Ισπανό ε, τερματοφύλακας Και η θέση, το κενό βασικά το οποίο υπάρχει και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την απουσία του Μπρονογκάμα, κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθεί. Όχι θα καλυφθεί τον Νικολά την κοινή στο 4-3-3 και στο 4-2-3-1. Ε, θα δούμε ή τον Νικολάς Μαρτίνε ή τον ε, Θωμά Ναζλίδη. Έναν από του ε, δύο συγκεκριμένου ε, ποδοσφαιριστές ποδοσφαιριστέ. Εξαρτάται και πού θέλει να χρησιμοποιήσει ο Εραίος, τον Τιγκινή. Αν δηλαδή θέλει να τον βάλει στα άκρα για να γερνάει ένα μαρκάρι και όλα, θα βάλει τον, ε, τον Ασλίδη πίσω από το Γιουνέ. Αν θέλει να βάλει τον Μαρτίνε, θα πάει τον στην, ε, θα, θα, έχει τον Τιγκινή στον άξονα και τον Μαρτίνε στα δεξιά. Μπορεί βέβαια και ο Μαρτίνε να παίξει τον άξονα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκείνη η φυσική του θέση. Απλά νομίζω ότι ο Ερέρα συνένεσε σε αυτή τη μεταγραφή έχοντα στο μυαλό του ότι το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή μπορεί να τον χρησιμοποιεί και, και στα άκρα. Εκεί όπου μ, η αλήθεια είναι ότι στερείται εναλλακτικών, καθαρών εναλλακτικών, δηλαδή ε, καθαρών extreme, πλάγιων επιθετικών. Υπάρχει και ο Βίτορ βέβαια, ο οποίο όμω ακόμα δεν είναι 100% έτοιμο και δεν είναι και στα βασικά πλάνα αυτή τη στιγμή του Ισπανού τεχνικού, ο οποίο ανοίγει βέβαια το rotation σταδιακά. Είδαμε ότι στην Τούμπα την περασμένη Τετάρτη χρησιμοποίησε ακόμα δύο νέα πρόσωπα, τον Μαύραη και τον Σόουζα. Έφτασε στου 20 ποδοσφαιριστέ ο αριθμό ε, των παιχτών που έχει χρησιμοποιήσει ο Ερέρα μέχρι στιγμή στα επίσημα παιχνίδια τη ε, ομάδα. Και αν βγάλουμε τον ε, τραυματή Ανάκογλου, και του, τους νεαρούς ε, Μπακούτσι, Μπαγκαλιάνη, Καλίδη και Γκοτιέ ε, μένουν άλλοι 7 που δεν έχουν παίξει ακόμα ενώ είναι διαθέσιμοι, είναι δηλαδή ο Κωνσταντινίδης που τον περιμέναμε στην Τούμπα αλλά δεν έπαιξε τελικά για τακτικούς λόγους είναι ο Κουέστα, ε, ο Κουέστα είναι ο Αναγνωστόπουλος, είναι ο Καντιμίρης 3 ε, είναι ο Σταμπουλίδη 4 είναι ο ο σταματή 5. Είναι ο Διαμαντόπουλο 6. Και ένα ακόμα. Ποιο μου διαφεύγει αυτή την, ε, τη στιγμή. Η ουσία πάντω είναι ότι το, το να ανοίγει σιγά σιγά. Ε, από τον Ερέρα 20 παίχτες σε 5 επίσημα μάτς εντάξει, δεν είναι και λίγοι εδώ που τα λέμε δεν έχουν απομείνει πάρα πολύ σταδιακά όλοι αργά ή γρήγορα θα πάρουν τις ευκαιρίες τους από τον Ισπανοτεχνικό. Προσπαθεί να είναι δίκιος, θέλει να είναι δίκιος ε... και ε... ε... πρέπει να το βοηθήσουν βέβαια και τα παιχνίδια και η πορεία της ομάδας μέσα στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο μέχρι και τις 8. .00. Από τις 7.30 και μετά θα υπάρχουν συνεχείς συνδέσεις με το Παλέ για να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του παιχνίδι του Άρη με την Νόβγκοροτ στον επαναληπτικό τη επικράτηση των κεντρικών μαύρων στην ε, ε, Ρωσία. Κυριακή, φυσικά, μην ξεχνάτε, 7 η ώρα άρχισε τρίπολη στα κόστη ζωντανά από το Λίμπερ 107,4 και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά από τι 5, ελπίζοντα ότι θα έχουμε να συζητήσουμε για την τέταρτη νίκη του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο.